Ανάδειξε το σήμερα έχουμε την τιμή και χαρά να φιλοξενούμε την Χριστίνα Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη του Τμήματος Εκδηλώσεων, καλησπέρα, και το Θανάση Κωνσταντίο, αντιπροεδρεύοντα καλησπέρα από το Μορφωτικό Culture Club. Καλησπέρα και στους δύο λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το Μορφωτικό Culture Club είναι ένας μορφωτικός σύλλογος φοιτητών και αποφοίτων όλων των σχολών και επιστημονικών πεδίων σπουδών, που αποστολή έχει την προετοιμασία των μελών του για την επιτυχή του ένταξη στην αγορά εργασίας μέσα από ενέργειες και δράσεις βιωματικής μάθησης. Το θέμα της απόψινής συνάντησης είναι η ενημέρωσή μας σχετικά με την άποψη του κλαμπ σας, παιδιά, για την ανάγκη να ασχολούνται οι σπουδαστές μας σήμερα με εξωσχολικές δραστηριότητες και ποιες ακριβώς είναι αυτές. Κυρίως όμως αν πρέπει για κάποιο λόγο να δραστηριοποιούνται και για ποιο σκοπό, φυσικά. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα πρώτα να μου πείτε μερικά πράγματα για το ποιοι είστε και το τι κάνετε ακριβώς στο σύλλογο. Ας ξεκινήσουμε με σένα, Χριστίνα. Εγώ είμαι υπεύθυνη των εκδηλώσεων. Εγώ με την ομάδα μου οργανώνουμε τις επισκέψεις, τις ομιλίες, κάποια συνέδρια που συμμετέχουμε ως συντονιστική ομάδα. Και ο καθένας έχει τις αρμοδιότητές του. Μιλάμε με τους υπεύθυνους, τι απαιτήσεις έχουν από εμάς, τι χρειάζεται να κάνουμε. Ωραία, εμένα ο ρόλος μου είναι ο ρόλος του αντιπροεδρεύων στο πλαίσιο του rotation που γίνεται, εναλλαγή θέσεων. Η διάρκεια έχει περίπου ένα χρόνο. Περνάμε όλα τα μέλη από το συγκεκριμένο πόστο, ώστε να γνωρίζουμε τις αρμοδιότητες που έχει συγκεκριμένη θέση. Mm-hmm. Το κλαμπ είναι οργανωμένο με τμήματα και οργανογράμματα ως σαν μια εταιρεία, με σκοπό να γνωρίσουν οι φοιτητές περισσότερα πράγματα, οι νέοι γενικότερα. Άρα εκπαιδεύεστε βιωματικά μέσα από όλο αυτό? Κάνουμε την εμπειρία γνώση, θα λέγαμε, με μια λέξη. Είναι πολύ σημαντικό, διότι αναλαμβάνουμε διάφορα την οργάνωση διάφορων event, ομιλίες, γενικότερα εκπαιδευτικές επισκέψεις. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα ως κλαμπ. Θα θέλατε έτσι να μας πείτε γιατί οι φοιτητές θα πρέπει να ασχολούνται με εξωσχολικές δραστηριότητες? Θα μπορούσαν να είναι προσκυλωμένοι μόνο στο αμιγώς επιστημονικό τους έργο, έτσι να τελειώσουν τις σχολές τους. Γιατί πρέπει να ενταχθούν σε ένα τέτοιο σύλλογο, τι έχουν να κερδίσουν από αυτό? Μέσω, ας πούμε, του συλλόγου μπορούν να συνδέσουν ως φοιτητές με την εργασιακή τους απασχόληση. Να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. Και να δουν πράγματα τα οποία σαφώς μπορεί να τους αρέσουν και στο μέλλον να ασχοληθούν, έτσι δεν είναι? Μπορεί να βρουν όντως ότι είναι πολύ καλή σε κάτι άλλο που δεν το είχαν σκεφτεί. Βλέπουν βασικά το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον μέσα από το κλαμπ και γενικότερα ασχολούνται με διάφορα πράγματα, με τον αθλητισμό, με τον αθλητισμό, με διάφορες δραστηριότητες, πολύ ωραίες, χρήσιμες. Να συζητήσουμε επίσης και για το ποιες είναι οι καταλληλότερες δραστηριότητες να ασχοληθεί κανείς μέσα από τα όσα εσείς έχετε ζήσει. Ποιες θεωρείτε ότι είναι? Εσύ που είσαι αντιπροεδρεύων λοιπόν, τι θα πρότεινες? Okay. Ερχόμαστε σε επαφή με διάφορες με διάφορους επαγγελματίες του χώρου από πολλά επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία. Γενικότερα λέμε διάφορες απόψεις, βλέπουμε ένα θέμα γενικότερα πιο έτσι σφαιρικά. Όπως είπα και πριν, ασχολούμαστε και με τον εθελοντισμό και με τον αθλητισμό. Κάνουμε διάφορες επισκέψεις, γενικότερα διευρύνουμε τις γνώσεις μας και τον γνωστικό μας ορίζοντα. Mm-hmm. Εσύ, Χριστίνα, πες μας. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων αναπτύσσουμε τον εαυτό μας περισσότερο. Για παράδειγμα, εγώ έχω βρει στοιχεία στον εαυτό μου που δεν ήξερα ότι τα είχα και κάνω πράγματα που πίστευα πως δεν μπορούσα να τα κάνω ποτέ, ξέρω. Μία άλλη ερώτηση που θα ήθελα εγώ να κάνω είναι ότι μέσα από τους ρόλους που ήδη έχετε λάβει, ποιοι πιστεύετε θα σας τέριαζαν καλύτερα, δηλαδή πέρα από αυτόν που ήδη τώρα έχετε, εσύ τον εκδηλώσουν και εσύ τον αντιπροεδρεύοντα, μπορεί να έχετε δει κάποιους άλλους, κάποια άλλα καθήκοντα που θα πιστεύετε θα σας τέριαζαν καλύτερα? Ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά? Οπότε ήδη να έχετε στοχεύσει λίγο σε πράγματα που μελλοντικά θα σας βοηθήσουν. Στο σύλλογό μας έτσι κι αλλιώς, συνεχώς κάθε χρόνο γίνεται ένα rotation, οπότε όλοι περνάμε από κάθε θέση. Αλλά προσωπικά σκέφτομαι ότι μπορεί και το marketing να είναι ενδιαφέρον, καθώς βλέπεις τρόπους με τους οποίους μπορείς να προωθήσεις το σύλλογό σου, αυτό που κάνεις. Ας πούμε, εκθέσεις ή διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εταιρείες που πάτε, προκειμένου να ενημερωθείτε και εσείς οι ίδιοι, αλλά να ενημερωθούν και άλλα μέλη
και φυσικά και αυτό να προβληθεί σιγά σιγά προς τα έξω, μέσα των social media ή αργότερα ίσως και με κάποιους άλλους τρόπους, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και μαθαίνετε και πράγματα για τις ίδιες εταιρείες, παίρνετε πληροφορίες. Εννοείται και εμένα θα με ενδιέφερε πολύ το τμήμα το HR, δηλαδή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μέσω των οποίων περνάμε και κάποιες συνεντεύξεις στα μέλη τους ώστε να γίνουν μέλη του club. Επίσης το financial κομμάτι, ο οικονομικός τομέας του club, που είναι ένα φλέγον ζήτημα θα έλεγα, το πώς θα διαχειριστείς τα οικονομικά, ούτως ώστε με μικρό budget να έχεις τα κατάλληλα αποτελέσματα. Mm-hmm. Κλείνοντας, ποια συμβουλή θα δίνατε στους συμφοιτητές σας, αν σας ρωτούσαν τι να κάνουν? Χριστίνα. Μπορούν να ασχοληθούν με τέτοιες οργανώσεις, ας πούμε, με το σύλλογο, που είναι κάτι χαλαρό, επικοινωνιακό, λειτουργούν ως ομάδα, έρχονται σε επαφή με ανθρώπους και γνωρίζουν καινούργια ενδιαφέροντα για να αναπτύξουν τον εαυτό τους. Οι φορές που βρίσκεστε και που κάνετε τα προγράμματα και το πλάν για το κάθε τι είναι πολλές μέσα στο μήνα για να ενημερωθεί και ο κόσμος? Δηλαδή τι υποχρεώσεις κατά κάποιο τρόπο για καθήκοντα? Εξαρτάται κάθε φορά τι ετοιμάζουμε. Είναι συνήθως Σαββατοκύριακα, κοιτάζουμε να μπορούν όλοι. Γενικότερα μέσα από το κλαμπ κοινωνικοποιείσαι, είναι ένας σημαντικός φορέας κοινωνικοποίησης, γνωρίζεις άλλα πρόσωπα, αναλαμβάνεις κάποιες ευθύνες, βλέπεις και πτυχές του εαυτού σου που πιθανόν να μην τις γνώρισες, εξελίσσεις κάποια skills πολύ έτσι σημαντικά. Οι επισκέψεις μας, όπως είπε και η Χριστίνα, οι συναντήσεις μας, όπως είπε και η Χριστίνα, είναι συνήθως τα Σαββατοκύριακα ή όποτε τέλος πάντων βολεύει τους φοιτητές και τους αποφύτους. Και γενικότερα γίνεται μια πολύ ωραία έτσι διαδικασία που σε ενεργοποιεί. Είσαι ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας. Έτσι δημιουργούνται νέες φιλίες και ασφαλώς και άνθρωποι από επαρχία ή από Κύπρο ή από το εξωτερικό που έρχονται και σπουδάζουν, σίγουρα να μην νιώθουν και εκείνοι μόνοι. Έτσι δεν τους αγκαλιάζεται κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω. Και δημιουργούμε και διασυνδέσεις και με την αγορά εργασίας. Έτσι, έτσι. Ωραία. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή τύχη στα νέα σας καθήκοντα. Ευχαριστούμε. Και όλα καλά στο Μορφωτικό Κλαμπ. Θα σας τα ξαναπούμε και σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Το Ανάδειξέ το παρουσιάζει. Συνεχίζει τα γυρίσματά του στο Απανέμια Athens Λευκάδα στην Αθήνα, όπου έχει την πρόταση, τη βιβλιοπρόταση, Το Ψημένο Κάστανο, το πρώτο μυθιστόρημα του κυρίου Λουκά Κατσόνη. Να πούμε δύο λόγια για τον συγγραφέα. Ο Λουκάς Κατσόνης γεννήθηκε το 1979 σε Θεσσαλονίκη, όπου ζει μέχρι και σήμερα με την οικογένειά του. Λάτρης της μουσικής, των ταξιδίων, της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου, πάντα αναζητά διαφορετικούς και εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης. Η δημιουργία ιστοριών είναι η μεγάλη του αγάπη. Αντλεί την έμπνευσή του από τα ταξίδια του και από την έντονη καθημερινότητα που βιώνει σε επιτυχημένος στέλεχος επιχειρήσεων. Σπούδασε οικονομικά με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων. Εργάστηκε και αρκετά χρόνια στον τραπεζικό κλάδο και στη συνέχεια ως διευθυντής πωλήσεων και εκπαιδευτής πωλήσεων στον ιδιωτικό τομέα. Έχει διδάξει διοίκηση επιχειρήσεων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα, ενώ έχει κάνει με εξαιρετική επιτυχία κύκλο παρουσιάσεων σχετικά με την αυτογνωσία και το δρόμο της επιτυχίας σε φοιτητές. Το εν λόγω βιβλίο θέλει να μας μιλήσει για ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, το οποίο θα ενώσει τη μοίρα τριών νέων ανθρώπων, θα τους φέρει κοντά και θα αλλάξει τη ζωή τους. Το Χάρη, τη Μέρη και τον Αντώνη. 50 χρόνια μετά, ο Χάρης, νιώθοντας πως η μνήμη του και οι αναμνήσεις άρχισαν να ξετοριάζουν, αποφασίζει να γράψει ένα βιβλίο για τη ζωή του μετά το συμβάν, τη γνωριμία με τη γυναίκα του, τα χρόνια που έζησαν μακριά, τη μοίρα που τους ένωσε ξανά, ύστερα από καιρό. Η ιστορία του ξεκινάει σε Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζουν οι τρεις πρωταγωνιστές και εξελίσσεται στην Κωνσταντινούπολη και στο Παρίσι, όπου εργάζονται. Γράφοντας, αλλάζει η ζωή του Χάρη. Ξαναζεί το παρελθόν του και κυνηγά τα ανεκπλήρωτα όνειρά του. Μια ιστορία αγάπης και αναμνήσεων με εναλλαγές συναισθημάτων, έντονα πάθη και έρωτα. Ας διαβάσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα, να πάρουμε μια γεύση. Να πούμε ότι το Ψημένο Κάστανο είναι από τις εκδόσεις Φυλάτος. Η ανατολή του ήλιου τον βρήκε να πίνει τον καφέ του σκεπτόμενος στη ζωή του. Τα χρόνια είχαν περάσει πια, σε 6 μήνες έκλεινε 75, όμως ακόμη ένιωθε νέος και ζωντανός. Σαν ήταν χθες, περνούσαν από μπροστά του εικόνες από τη ζωή του. Η Βέσπα του, το φοιτητικό του σπίτι, η πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο, το ατύχημα, η ορκομοσία του, η δουλειά στο μπαρ, ο γάμος του, οι φίλοι που είχαν φύγει. Τα μάτια του είχαν βουρκώσει. Σηκώθηκε από το σαλόνι και βημάτιζε προς την κουζίνα. Το ξύλινο πάτωμα έτριζε παραπονεμένα σε κάθε του βήμα. Είχε και αυτό γεράσει. Ήθελε συντήρηση, αλλά το προτιμούσε έτσι. Θα γράψω για τη ζωή μου, σκεφτόταν. Ήδη έχω αρχίσει να ξεχνώ και θέλω να αφήσω κάτι στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου. Να μάθουν πώς γνώρισα τη γιαγιά τους, πόσο απρόβλεπτη ήταν η ζωή και τελικά να γνωρίσουν την ιστορία τους.
Δεν είχε ξαναγράψει κάποιο βιβλίο στη ζωή του και δεν ήξερε πώς να αρχίσει. Η μυρωδιά του καφέ τον γέμισε με ενέργεια και αναμνήσεις. Τα ρητηδιασμένα χέρια του ακούμπησαν απαλά πάνω στο χαρτί και το ταξίδι ξεκίνησε. Γεννήθηκα στην Ιταλία πριν από 75 χρόνια. Ξέρω, μοιάζω μεγαλύτερος. Τα παιδικά μου χρόνια δεν τα θυμάμαι πλέον, απλά νιώθω ότι μεγάλωσα παίζοντας ποδόσφαιρο και τρώγοντας ξύλο από τη μαμά μου. Άλλες αναμνήσεις δεν έχω. Στα 18 μου έκανα ταξίδι στην Κέρκυρα που γνώρισα μια όμορφη Ελληνίδα, την Κατερίνα, την οποία ερωτεύτηκα κεραυνοβόλα. Έτσι αποφάσισα να βρω δουλειά και να μείνω στην Κέρκυρα για να είμαι μαζί της. Εκείνη νιώθει το ίδιο για εσάς. Ναι, Χάρη ήταν το πιο όμορφο πλάσμα που είχα συναντήσει στη ζωή μου. Είχε μακριά καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Η επιδερμίδα της ήταν σκούρα και απαλή σαν βαμβάκι. Ο καπετάν Νικόλας βολεύτηκε καλύτερα στο κρεβάτι του και συνέχισε. Τα πρωινά εγώ δούλευα σερβιτόρος και αυτή ήταν στην τελευταία τάξη του λυκείου. Ήμασταν μαζί κάθε απόγευμα σε ένα μικρό λιμανάκι, κάναμε μπάνιο και ονειρευόμασταν το αύριο. Εκείνες ήταν οι πιο ευτυχισμένες και ανέμελες μέρες της ζωής μου. Ζούσα και ανέπνεα για να τη δω. Μέχρι που το έμαθα αδερφός της και ο πατέρας της και την κλείδωσαν στο σπίτι. Απείλησαν θα με σκότωναν αν την ξανενοχλούσα. Ήμουν παιδί, Χάρη, τι να έκανα. Σκούπισε τα μάτια του με το σεντόνι. Και τι έγινε, ρώτησε ο Χάρης. Φοβήθηκα και έφυγα, αλλά δεν γύρισα πίσω στο σπίτι μου. Έστειλε ένα γράμμα στους γονείς μου, επιβιβάστηκα σαν τζόβενο σε ένα εμπορικό πλοίο και άρχισα να ταξιδεύω. Όσο πιο μακριά πήγαινα, τόσο περισσότερο μου έλειπε. Τα χρόνια πέρασαν. Εγώ μεγάλωνα, αλλά η Κατερίνα ήταν πάντα στην καρδιά μου. Γύρισα όλο τον κόσμο, Χάρη, και τον γύρισα πολλές φορές. Έχω πάει σε κάθε πόλη, ακόμα και όταν ήμουν στη στεριά, μου άρεσε να ταξιδεύω. Μαζεύω εμπειρίες, γέμιζε το κεφάλι μου με εικόνες. Και με την Κατερίνα τι έγινε? Κάποια στιγμή βρέθηκε στην Ελλάδα και πήγα στην Κέρκυρα για να τη βρω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγα ή τι ήθελα να πετύχω. Ήμουν 40 χρονών τότε και αυτή θα ήταν 39. Ρώτησα και έμαθα. Είχε χάσει τον πατέρα της και ο αδερφός της ήταν και αυτός στα καράβια. Είχε παντρευτεί ένα πλούσιο άντρα και ζούσε σε ένα πανέμορφο σπίτι, λίγο έξω από τη χώρα. Βρήκα το θάρρος και πήγα να τη συναντήσω. Χτύπησα το κουδούνι και μια υπηρέτρια μου άνοιξε. Περίμενα στο σαλόνι και είδα τις φωτογραφίες στολισμένες πάνω σε ένα μπουφέ. Είχε αλλάξει, αλλά ήταν πάντα πανέμορφη. Με γνώρισε αμέσως και με αγκάλιασε σαν να μην είχε περάσει μια μέρα. Μιλήσαμε πολύ. Ήταν χαρούμενη, είχε δύο παιδιά και ο άντρας της την αγαπούσε και τη φρόντιζε. Εκείνο το απόγευμα έκλεισε για μένα ο κύκλος. Τη φίλησα στο μέτωπο φεύγοντας και την είδα να δακρύζει. Με εκείνη την εικόνα ξυπνώ κάθε πρωί. Ακόμα την αγαπώ. Ο Χάρης σηκώθηκε και του έδωσε ένα ποτήρι νερό. Η ιστορία του πραγματικά τον είχε αγγίξει. Είχε ξεχάσει τα δικά του προβλήματα, είχε επιβιβαστεί μαζί με τον καπετάν Νικόλα σε ένα καράβι και ταξίδευε. Άλλη γυναίκα δεν υπήρξε στη ζωή σας, γιατί δεν μείνατε να τη διεκδικήσετε? Η ευτυχία, Χάρη, δεν είναι μόνο να κάνεις και να παίρνεις αυτό που θες. Είναι να μπορείς να αφήνεις αυτούς που αγαπάς να κάνουν τις επιλογές τους. Η Κατέρινα με αγαπούσε, αλλά δεν ήθελα να χαλάσω τη ζωή της. Αυτό θα πει αγάπη, να θέλεις να είναι ο άλλος καλά και ας πονάς. Και εγώ πονούσα πολύ. Ακολούθησε παύση, ο καπετάνιος πήρε βαθιές αναπνοές. Γύρισα στην Αθήνα και έμεινα τρεις μέρες περιμένοντας το καράβι μου να σαλπάρει. Εκεί βρήκα την Τζίνα. Ένα μικρό, αδέσποτο κουταβάκι παρατημένο σε ένα παλιό μισογκρεμισμένο σπίτι. Γυρνούσα στο ξενοδοχείο όπου άκουσα το κλάμα της. Ήταν και αυτή ταξιδιάρα ψυχή σαν εμένα. Την πήρα μαζί μου. Την πήγα την άλλη μέρα σε κτηνίατρο, την εμβολίασε και μου ετοίμασε όλα τα απαραίτητα χαρτιά. Την είχα μαζί μου 15 χρόνια. Τα κάναμε όλα μαζί, με ακολουθούσε παντού και με λάτρευε. Για μένα ήταν η οικογένεια που ποτέ δεν είχα. Γέρασε και αυτή μαζί μου. Τα δικά μου μαλλιά άσπριζαν και αυτή η καημένη δυσκολευόταν να κινείται. Όταν την έχασα, κοιμόταν στα πόδια μου και εκεί ξεψύχησε, ήρεμη και ευτυχισμένη. Δεν έχω ξανακλάψει τόσο πολύ στη ζωή μου όσο για την Κατερίνα. Ήμασταν στα νυχτά και εκεί την πήρε ο ωκεανός. Σαν να πέταξα την ψυχή μου, άλλαξα εκείνη τη μέρα. Σκέφτηκα για τη ζωή και το θάνατο και για τα παιδιά που θα ήθελα να έχω. Θύμωσα με τον εαυτό μου, έγινα στουπί και στο πρώτο λιμάνι τραπέτευσα. Δεν ήταν η ζωή που ήθελα πια. Γύρισα στην Ιταλία. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει πριν 10 χρόνια και η μάνα μου πάλευε με τον καρκίνο. Εκτός από πολύ ξύλο, δυστυχώς μου έδωσε και όλα τα κακά γονίδια. Έμεινα μαζί της 6 μήνες, την έθαψα και έφυγα μακριά. Το βιβλίο λοιπόν κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φυλάτος. Μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και από το φυλάτος.com, στα Public, στον Ιαννό, στην Πρωτοπορία και κατόπιν παραγγελίας σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Είπαν λοιπόν όμως για το βιβλίο. Το ψημένο κάστανο δεν είναι απλά μια ιστορία αγάπης, αλλά ένα μάθημα ζωής που βοηθάει τον αναγνώστη να αναθεωρήσει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή και την καθημερινότητά του. Η ιστορία εξελίσσεται με ταχύτατο ρυθμό και η εναλλαγή παρόντος και παρελθόντος κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον. Οι χαρακτήρες είναι ενδιαφέροντες και πολυσύνθετοι. Ο αναγνώστης σίγουρα θα ταυτιστεί μαζί τους και θα ταξιδέψει νοερά στη Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντινούπολη, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη.
Οι περιγραφές είναι παραστατικές και λεπτομερείς, χωρίς να κουράζουν, αλλά δημιουργούν όμορφες και ζωντανές εικόνες. Τα μηνύματα που εισπράττουν οι αναγνώστες είναι πολλά. Ο Λουκάς Κατσόνης γράφει με δεξιοτεχνία για την αγάπη και τη δύναμη που έχει να ανατρέψει τα πάντα, να γυρίσει το σύμπαν ανάποδα και να φέρει και πάλι μαζί δύο ανθρώπους που η μοίρα τους χωρίζει προσωρινά. Αναφέρεται όμως και στα αποθυμένα, στο δισταγμό που μπορεί κάποια στιγμή να δείξουμε και αυτό μας στοιχιώνει, μας ακολουθεί και μας μαυρίζει τη ζωή. Επίσης, μέσα από την ιστορία, διαπιστώνουμε ότι ποτέ στη ζωή δεν είναι αργά. Ο ήρωας του βιβλίου, ο Χάρης, αποφασίζει στα 75 του να γράψει ένα βιβλίο και αυτή η απόφαση θα του αλλάξει τη ζωή. Ο Λουκάς Κατσόνης ανήκει στη νέα γενιά συγγραφέων που έρχεται να δώσει μια νέα και διαφορετική πνοή στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Παρότι είναι το πρώτο του μυθιστόρημα, το βιβλίο είναι καλογραμμένο και αφήνει ένα αποτύπωμα στην ψυχή του αναγνώστη. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι απλή, αλλά ταυτόχρονα σαγηνευτική. Η ιστορία θα κάνει τον αναγνώστη να χαμογελάσει, να δακρύσει και να νιώσει ζωντανός. Το κοινό έχει αγκαλιάσει με πρωτόγνωρη θέρμη την πρώτη συγγραφική δουλειά του Λουκά Κατσόνη και η παρουσιάση του στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν το Ανάδειξε το παρουσιάζει με το Λουκά Κατσόνη ως βιβλιοπρόταση, το Ψημένο Κάστανο από τις εκδόσεις Φυλάτος. Άλλη μια φορά έχουμε μαζί μας την κυρία Ασπασία Μιχαήλ Μπουλταδάκη, ειδική παθολόγο και ειδική καρδιολόγο, για να μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που πάσχουν από την καρδιά τους ή γενικά που έχουν λίγα παραπάνω κιλά και είναι επικίνδυνο το να κάποια στιγμή να εκδηλώσουν κάποια καρδιοπάθεια. Μιλάμε για την αθυρομάτωση και την αρτηριοσκλήρυνση. Και δεν είναι μόνο για τους καρδιοπαθείς, είναι για πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Έτσι δεν είναι, κυρία Πλουταδάκη? Αν και εσείς θα μας δώσετε όπως πάντα μια άλλη διάσταση σε ό,τι ξέρουμε στην ιατρική μέχρι τώρα. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε γράψει λοιπόν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και με αφορμή αυτό συζητάμε σήμερα για την αθυρομάτωση και την αρτηριοσκλήρυνση. Θα μας πείτε όμως εσείς τι σημαίνει αθυρομάτωση και αρτηριοσκλήρυνση. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, όπως και το σύνδρομο Ασπασίας Μιχαήλ Πλουταδάκη, έχουν γραφτεί το 2010. Από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου επιστημονικές παρατηρήσεις. Όλος ο κόσμος με λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αρτηριοσκληρωτικός. Είναι ένας ορισμός που αφορά μια μερίδα ανθρώπων. Όμως, η αθυρομάτωση, αρτηριοσκλήρυνση ή αρτηριοσκλήρωση είναι η νόσος, η φλεγμονώδης νόσος των αρτηριών του ανθρώπου. Οι αρτηρίες ξεκινούν από την αορτή, είναι και αυτή η κεντρική αρτηρία από την αορτή, η οποία διακλαδίζεται σε όλο τον οργανισμό και δίνει τροφή, οξυγόνο, νερό, βιταμίνες, ορμόνες σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού, ακόμα και της καρδιάς. Μάλιστα. Είναι μια φλεγμονή λοιπόν αυτών των αρτηριών. Φλεγμονή είναι και υπάρχει εδώ πέρα μια συζήτηση μεταξύ των γιατρών στις διάφορες συνεδριάσεις που γίνονται και λένε αθυρομάτωση. Α, φλεγμονή. Και πάνε παρακάτω. Όμως, κανένας δεν έχει ορίσει τι είναι φλεγμονή. Και περισσότερο, τι προκαλεί τη φλεγμονή. Η αλήθεια είναι, το είδαμε και στο άλλο βιβλίο σας, το οποίο μας παρουσιάζετε, ότι ασχολείστε πολύ με τη φλεγμονή και τα αίτια της και το τι είναι ακριβώς αυτή η φλεγμονή. Η φλεγμονή αφορά το τείχωμα της αρτηρίας. Φτάνει μέχρι τα αρτηριόλια. Αυτά δεν τα περιλαμβάνει. Σε όλο το αγκιακό δίκτυο, σε όλο το αρτηριακό δίκτυο, συμβαίνει αυτή η φλεγμονή. Και υπάρχουν τα αίτια που την... Και τι γίνεται με τη φλεγμονή? Τι γίνεται? Στενεύουν. Οι αρτηρίες. Στενεύουν οι αρτηρίες, δεν μπορεί να περάσει καλά το αίμα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχει ο εκκλητικός παράγοντας, η θριαλής, το έναυσμα, που θα δημιουργήσει τη φλεγμονή. Πού πάει αυτό? Πηγαίνει στο ενδοθήλιο, στον έσω χιτώνα της αρτηρίας. Αυτό είναι η αθυρομάτωση, σχηματίζεται δηλαδή το αθύρωμα. Όμως, αν προχωρήσει και προς το τείχωμα της αρτηρίας, τότε σκληραίνει η αρτηρία και γίνεται αρτηριοσκλήρωση ή αρτηριοσκλήρυνση. Είναι δύο διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας νόσου, της ίδιας κατάστασης, της ίδιας παθολογικής κατάστασης. Η αρτηριοσκλήρυνση είναι επόμενο στάδιο, σαν να λέμε. Έχει πλέον γίνει το... Είναι
Είναι σκληρό πλέον αυτό, είναι πολύ δύσκολο πλέον να περάσει το αίμα, είναι μια πιο προχωρημένη κατάσταση, πιο δύσκολη. Όλοι λοιπόν λένε ότι η φλεγμονία αυτή οφείλεται στους παράγοντες κινδύνου, τους οποίους από το 1948 στην Αμερική, στη Μασαχουσέτη, ξεκίνησε η μελέτη Φράμιγχαμ, δύο γιατροί τη ξεκίνησαν. Αυτοί λοιπόν είπαν, μάζεψαν 5.000 ανθρώπους και είπαν ότι η χοληστερίνη, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση, το στρες ίσως, η φυλή, η κληρονομικότητα, το στρες, το άγχος, η καθιστική ζωή, η καθιστική ζωή και η έλλειψη άσκησης δημιουργούν αυτή την φλεγμονή. Και έρχομαι τώρα εγώ πρωτοπόρος και σας λέω ότι αυτή η φλεγμονή δεν δημιουργείται από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Mm-hmm. Οι παράγοντες κινδύνου δεν είναι σωστός όρος. Άρα πού οφείλεται αυτή η φλεγμονή? Στο αίτιο. Το οποίο είναι? Πολλά. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά τα αίτια που μπορούν να κάνουν αυτή τη φλεγμονή. Πάντως δεν οφείλεται στο σύγχρονο τρόπο ζωής που περιγράψαμε. Σε εκείνο που συμφωνώ εγώ με όλους αυτούς τους συναδέλφους είναι ότι εκτός από τη θριαλίδα, το έναυσμα, το οποίο είναι το βασικό αίτιο και το οποίο δεν θα σας το αναφέρω, θα το κρατήσω για αργότερα. Ωραία. Σε άλλη συνέντευξη. Να έχουμε suspense λοιπόν. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό είναι δικό μου, μοναδικό, κατοχυρωμένο. Στο άλλο που συμφωνούμε με τους συναδέλφους είναι στη συσσόρευση της χοληστερίνης, των λιών μυϊκών ινών, των θρομβοκυτάρων ή αιμοπεταλίων και στο ασβέστιο, στη συσσόρευση του ασβεστίου. Αυτά λοιπόν μαζεύονται εκεί πέρα. Κάνουν κάτι σαν μπουρί για να το δώσουμε, το καταλάβει απλώς ο κόσμος μας ακούει. Ακριβώς. Είναι ένα μπουρί μέσα στην αρτηρία, η οποία με αυτόν τον τρόπο στενεύει. Στενεύει διαμετρώς της και είναι δύσκολη μετά η αιμάτωση του ανθρώπου με φυσιολογική ροή του αίματος και φυσιολογικό ρυθμό προφανώς. Ακριβώς. Ωραία. Και πώς εκδηλώνεται, δηλαδή πώς έρχονται σε εσάς οι ασθενείς που παρατηρήσατε ότι αρχίζουν τα αγγεία τους και δεν λειτουργούν καλά, παρουσιάζουν αυτή τη φλεγμονή, πώς εκδηλώνει, τι νιώθει ο ασθενής? Μπορεί να έχει καρδιοπάθεια. Είναι αθόρυβη νιώσους δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έχει ο άνθρωπος καρδιοπάθεια, να έχει υπέρταση, να έχει σαχαρώδη διαβήτη, να ξεχνάει, να έχει νόσο του Αλτσχάιμερ, να έχει επιληψία, να είναι ψυχοπαθής, γιατί στον καρδιολόγο πηγαίνουν όλοι οι ασθενείς. Πολλά και διαφορετικά, αλλά δεν υποψιάζουν άμεσα γι' αυτό, εννοείται. Καμιά δεν δίνει άμεσο παθογνωμονικό. Αν και έχω εντοπίσει κάποιο παθογνωμονικό. Θα μας το πείτε ή μας το μιλάτε και αυτό για έκπληξη? Αυτό είναι κατοχυρωμένο πια, δεν πρόκειται να σας το πω σήμερα, θα το πούμε όμως μια άλλη φορά. Όπως πολύ ωραία. Όπως και για τη σημασία του ασβεστίου, του λίπους, της χοληστερίνης. Συνεχίζοντας την ενημέρωσή μας, να πούμε στον κόσμο πώς αντιμετωπίζετε αυτό. Πρώτα πρέπει να βάλουμε διάγνωση, να τη δούμε την αφιερωμάτωση και θα τη δούμε στο κρεβάτι του αρρώστου. Αν μετρήσω την πίεση του αρρώστου και μετρήσω δεξί και αριστερό χέρι και βρω διαφορά στην πίεση, αμέσως έβαλα τη διάγνωση. Υπάρχει αφιερωμάτωση, αρτηριοσκλήρηση. Μάλιστα. Σας το έχει πει κανένας αυτό? Όχι, η αλήθεια είναι ότι μας το έχετε πει εσείς. Λοιπόν, η διαφορά πίεσης ανάμεσα στα δύο άκρα, η διαφορά πίεσης στο σφιγμό, είναι σημάδι αρτηριοσκλήρησης. Mm-hmm. Στα μάτια. Θα κοιτάξεις στα μάτια. Θα ψάξεις τις κορδαφικές αρτηρίες. Θα δεις το δέρμα του ανθρώπου. Πώς είναι. Έχει ρητίδες ο άνθρωπος? Γιατί έχει ρητίδες? Mm-hmm. Δεν είναι γιατί γέρασε. Είναι γιατί έχει αρτηριοσκλήρωση και δεν αιματώνονται το δέρμα του. Αυτό είναι το μυστικό. Έχει παράξενη συμπεριφορά. Νευριάζει, δέρνει τους άλλους, βρίζει. Αυτό σημαίνει ότι τα αντίστοιχα όργανα... Να μην συνέβαινε στο παρελθόν, φαντάζομαι, να μην είναι δηλαδή θέμα χαρακτήρα. Τα αντίστοιχα κύτταρα του δεν αιματώνονται. Και γιατί δεν αιματώνονται? Γιατί έχουν φράξει οι αρτηρίες του, έχουν στενέψει. Άρα λοιπόν αλλαγές στην περιφορά, η εικόνα του δέρματος, των ματιών, η διαφορά της πίεσης στα δύο χέρια, είναι μερικά από τα συμπτώματα που μπορούν να υποψιάσουν.
για αφιερωμάτωση. Αυτά βέβαια είναι πρώιμα στάδια, πρώιμες εκδηλώσεις. Οι σοβαρές εκδηλώσεις είναι η Στεφανία Νόσος, η οποία βασικά δεν είναι Στεφανία Νόσος, είναι αφιερωμάτωση των Στεφανίων Αρτηριών. Μάλιστα. Είναι και πώς αντιμετωπίζετε? Το έμφραγμα που λένε, το έμφραγμα πάλι, και αυτό είναι λάθος όρος. Όταν έχει ξεκινήσει η αφιερωμάτωση, αντιμετωπίζετε? Φυσικά. Για όλα υπάρχει θεραπεία. Η επεμβατική καρδιολογία, η αγγειολόγια, η αγγειοχειρουργή, η καρδιοχειρουργή, οι νευρολόγοι, κάνουν θεραπείες. Αυτές όμως είναι προσωρινές, δεν είναι μόνιμες. Μάλιστα. Το μόνιμο είναι να βρούμε την αιτία, τι προκάλεσε αυτό. Και να χτυπήσουμε την αιτία. Και να χτυπήσουμε εκεί πέρα. Ένας σημαντικό, αυτό θα σας το πω, δεν μπορώ να μην σας το πω. Κάτι πρέπει να μας πείτε. Πρέπει να σας πω και κάτι. Ναι, αυτό λοιπόν που πρέπει όλοι να κάνουμε είναι να σταματήσουμε τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το γάλα. Όλα τα γαλακτοκομικά και το γιαουρτάκι. Όλα, όλα. Διότι όλα αυτά έχουν ασβέστιο, το οποίο πηγαίνει. Το αφήνει πόλυμα, έτσι. Όχι. Πηγαίνει και κολλάει στη χοληστερίνη της αθυρωματικής πλάκας και τη μεγαλώνει. Και την κάνει αρτηριοσκλήρινση μετά. Όχι, τη μεγαλώνει. Μάλιστα. Και πηγές ασβεστίου τι θα δώσουμε? Φυτικό ασβέστιο, από τα αμυγδαλά, ας πούμε? Μακριά. Τίποτα. Κάθε φαγητό που τρώμε, είτε λαχανικά, είτε όσπρια, είτε ζωική αφίσεως, είτε ψάρια, είτε αυγά, ας φάει ο κόσμος αυγά. Μάλιστα. Όλα αυτά έχουν ασβέστιο μέσα, το ασβέστιο που χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν. Για άλλη μια φορά μας δώσατε ενδιαφέροντα στοιχεία, κυρία Μπουλταδάκη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ.